Δροσιά στην εκπομπή σήμερα προσφέρει ο κύριος Λευτέρης Ελευθερίου, πασίγνωστος καλλιτέχνης. Θα το... Και ο Μανώλης και ο Λιαούρης όλοι εσύ μ' αρέσουνε. Όχι εσύ είπες έτσι κουρτούρας. Και δεν μου λες τώρα Νεκτάριο που φύγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και ήρθε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Χάρηκες? Χάρηκα πάρα πολύ γιατί εκτιμούν ιδιαίτερα τα χτήματα αυτοί που θα τον δώσεις άμα να σου κάνουν κόρπα. Και έχω πολλά χτήματα, κατάλαβες? Είμαι πολύ χαρούμενος. Θα τσι φέρουμε, θα τσι κάνουμε. Θα μου βοηθήσει με τα RPP. Θα κάνουμε όλη τη μητά θα τσικάμε με RPP. Τώρα που πες RPP, να το δώσω. Πιπι, RPP, 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 RPP. Όλα θα τα κάνω RPP. Να πούμε ότι ο κύριος Ελευθερίου θα μας κάνει την τιμή να τραγουδήσει το τραγουδάκι γεύση του οποίου πήρατε μόλις τώρα από... Έγινε το, εκείνη η πινακίδα σύμβολο της ποιότητας του τουρισμού που προσφέρουμε στο νησί.
σπίτι 4 δωματίο RPP. Θα μελοποιηθεί στην μελωδία που ακούσατε προηγουμένως κατά αποκλειστικότητα παγκόσμια αυτή τη εκπομπή. Εμείς λέμε ότι δεν έχει τουαλέτα το δωμάτιο και πρέπει να το κάνει όξιο στον αέρα. Και RPP είναι δωμάτιο, 4 δωμάτια και RPP. Κατουρά στον αέρα δηλαδή σημαίνει το RPP. Μάλιστα. Πάντως είναι πολύ πετυχημένη αυτή η παράσταση που τρέχει γύρω γύρω με τον Αντώνη τον Κρόμπα. Έχει αυτό το, ο Κρόμπας έχει αυτό το νεύρο, αυτή τη λόλα, την ηλεκτροπληξία. Ακόμα και όταν γράφει να στη μεταδίδει με το κείμενά του, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ, πολύ γραφότατος κιόλας έχει κάνει. Τώρα ετοιμάζουμε και μια δουλειά μαζί. Θα δούμε τώρα. Λες να μας ακούει? Μας ακούει τώρα? Α, δεν τον εξυπνάει. Δεν έχει τώρα Αντώνη. Α, τον Αντώνη. Μαγνητοσκοπημένος. Θα ξανάρθετε όμως όπως. Ναι, και 5 Αυγούστου. Θα έχω την ευκαιρία να το συστήσω και τον αδελφό μου. Ο Θανάση θα έρθει. Θα έρθει να την παράσταση. Θα είναι στον Άξο Καφέ. Του είπα το αστείο. Προχτές του το έλεγα το αστείο. Είχαμε πάει στην Γλυφάδα να κάνουμε μπάνιο. Και του έλεγα το αστείο ότι πάω στον Κρόμπα και μετά την παράσταση έχουμε πάει στον Άξο Καφέ να πιούμε ένα ποτό. Μπαίνει μέσα ο Κρόμπα στο μαγαζί, του λέω να σε ξεναγήσω, γιατί όπως ξέρουμε είναι και ιστορικό το κτίριο στον Άξο Καφέ. Του λέω από εδώ ο αδερφός μου Θανάση και τα λοιπά. Βγαίνουμε έξω. Μετά από κάνα ταρτάκι λέω του Αντώνη, μου λέει ο Αντώνης, ωραία μουσική. Του λέω, α, ναι, παίζει ο αδερφός μου. Του λέω να τον συστήσω. Με κοιτάει καλά, καλά, δεν θυμάσαι πώς το είπα. Και την τρίτη φορά που του λέω συστήσω τον αδερφό μου, είχε. Και στο τέλος του γράψα και μήνυμα, ρε παιδί μου, όταν βγάζουν αυτή τη selfie που βγάζετε με το κοινό πίσω. Α, ναι. Το θυμήθηκε. Και του γράφω από κάτω καταπληκτική παράσταση. Όχι, Αντώνη. Θυμήθηκα ο Γιώργης. Ναι, την επόμενη φορά που θα έρθει, θα σου συστήσω και τον αδερφό μου. Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος Οκαμπής, σου θυμίζω, βρίσκεσαι στη φωνή του Αιγαίου, σε 107,5, είσαι ο Λευτέρης ο Ελευθερίου και μας λες νέα από τη ζωή σου στη συνέχεια, εκτός από την περιοδία, τι περιοδία αυτή, σαν τους Εβραίους που περιοδεύουν ή αν καταντήσατε, με τον Κρόμπα, έχεις και ταινία... Μου έχεις πει μεταξύ μας, θα τα πούμε και στον κόσμο. Ναι, με έναν αγαπημένο σου καλλιτέχνη έχουμε, ετοιμάζουμε μια ταινία. Τώρα είναι σειρά ταινιών, serial καλύτερα να το πούμε, παρότι είναι... Τηλεόραση θα βγει ή κινηματογράφηση? Κοίταξε να δεις, καταρχάς το Ματζαράκης, ο Διονύσης με τον Ζάμπρα που συνυπογράφουν το σενάριο. Είναι από τους αγαπημένους, από όσο ξέρω, καλλιτέχνες. Με επέλεξαν και είναι μεγάλη μου τιμή. Και με μια σειρά επεισοδίων που έχουν να κάνουν μια αστυνομική κωμωδία, την οποία δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τίτλος. Πώς είναι αστυνομική, δύο αστυνομικοί πρωταγωνιστούν? Εγώ και ο Γιάννης Σαρακατσάνης, ο συμπαίκτης χρόνων στου Σαμπόβο και συνειδητικά μέλη. Και ταλαντούχος. Και από και ταλαντούχο και έκαμε εκεί. Και άλλος ταλαντούχος. Και αυτό συνυπογράφουν το σενάριο ο Ζάμπρας και ο Διονύσου Ατζαράκης. Τι να πω. Τους το είπες ότι τους θεωρώ πολύ καλούς. Πολύ, και είχα βγάλει και φωτογραφία να στη στείλω και το ξέχασα. Είχα πρόβλημα με το κινητό. Γιατί ξέρω πόσο τους εκτιμάς. Γενικότερα καλά δηλαδή. Οικογένεια πολύ. Μέσα σε όλα να χωρέσει, στις δουλειές και τα λοιπά. Μπάνια, διακοπές μαζί με τη δουλειά, δύσκολο. Ρίξε και τη βόμβα τώρα, κάτι άκουσα, μια συνεργασία σου με ένα τεράστιο όνομα. Μικρό, το όνομα είναι μικρό, είναι τεράστιο στην φήμη του κόσμου. Ναι, Μιμή είναι το όνομα, η Μιμή Ντενίση, η οποία υπογράφει το σενάριο της... κατά σειρά δεύτερο έργο που αφορά στο θέμα της Σμύρνης. Το Σμύρνη μου αγαπημένη ήταν το πρώτο και το δεύτερο είναι το από Σμύρνη Σαλονίκη. Εστιάζει στους Βαλκανικούς και στο τρίτο τράβηξε ο ελληνισμός εκείνα τα χρόνια μέχρι που άρχισε και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Τοποθετείται στη Θεσσαλονίκη και έχει να κάνει με όλο το τι τράβηξαν οι Έλληνες του Πόντου που... Θεατρική παράσταση τώρα μιλάμε, ναι, έτσι. Θεατρική. Επίσης τα πρωινά θα είμαι στο θέατρο Κάπα με τον Ηλία τον Καρελά. Σκηνοθετεί και διασκευάζει το έργο Σιρανό ντε Μπερζεράκ, όπου θα κάνω τον Σιρανό. Να πας στο Λιανό, σου δανείς τη μύτη. Λοιπόν, καλά, εντυπωσιακό ότι υπογράφει τη Μιμή Ντενίση.
Το υπογράφει, είπε. Δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω αν το γράψει. Το γράψει. Αν το γράψει. Το συγγραφέα κιόλα, ναι, είναι και. Μα τι λε τώρα. Μα έχει τελειώσει και το ιστορικό η μιμή. Είναι δηλαδή η δίκευσή τη αυτή. Πολύ χαρούμενο είμαι και για τα δύο έργα. Πολύ χαρούμενο είμαι και για τα δύο έργα, γιατί εντάξει, είναι και για μένα πολύ σημαντικό να πέραν της κωμωδίας να δοκιμαστώ και σε είδη που δεν αφορούν αυτό καθε αυτό το είδος. Είναι και για μένα μια θητεία ούτως ή άλλως όλο αυτό στην τέχνη που λες καλλιτέχνης και έπειτα κωμικό. Δεν έχει παίξει πολλούς δραματικούς ρόλους εδώ που τα λέμε. Κοίταξε να δεις αυτό στο Φιλότι, δεν είχες καταφέρει να δεις. Στο ναι, Φιλότι πέρυσι. Το μετανάστη που έκανες. Μπράβο. Στα ξένα είναι και στην Ελλάδα ξένος. Δεν είμαι εδώ, Γιώργη, δεν είμαι εδώ. Ούτε εγώ. Λοιπόν, δεν έχω εγώ άλλο ρόλο εκτός από αυτό το δραματικό του μετανάστη. Δεν έχω. Όχι, δεν όχι, εγώ δεν σε έχω δει. Όχι. Κάποιες ταινίες οι οποίες κιόλας δεν κυκλοφορούν τώρα. Καλά, να σου πω, δεν πειράζει. Το μεσημεράκι, απογευματάκι στη θάλασσα θα σε βάλω να μου κάνεις δραματικούς ρόλους, γιατί δεν σε έχω δει, ρε παιδί. Όχι, μπορείς να μου κάνεις τώρα. Κάνουμε ένα δραματικό. Κάνουμε ένα δραματικό. Ω Θεή τη Δήλου και το Δήλιο Πόλωνο τη Νάξου. Κάμε να δουλέψουν τα RPP. Να ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου, του ΕΑΡ και το ΠΠΗ. Πολύ καλός, ε. Εντάξει ρε παιδί μου, νομίζω όμως ότι οι πολύ ταλαντούχοι κωμικοί καθιερώνονται στην κωμωδία, ρε παιδί μου. Είναι δραματικό αυτό που λέω, επειδή για τους κωμικούς. αλλά πρόσεξε να δεις τώρα, Sellers ας πούμε έτσι, ή Woody Allen. Σπάνιες είναι οι φορές. Εκείνος ο Σέλλας μόνο στο Chance που έκανε τον Κυπουρό ήταν ένας δραματικός ρόλος, που όμως έμεινε για αυτή τη διαφορετικότητα του Σέλλας, άσε που πέθανε στο τέλος των γυρισμάτων και τέλειωσε απότομα και η ταινία. Είστε καταδικασμένοι. Αυτό είναι το δράμα των κωμικών όταν πάνε καλά στην κωμωδία. Ναι, εντάξει μωρέ, τώρα αυτό είναι και η επιλογή των παραγωγών. Όταν ένας παραγωγός βλέπει ότι συντεγογραφημένα θα πας καλά σε αυτό το είδος, τώρα τι θα σου πει, θα ποντάρω τα χρήματά μου. Έτσι είναι, έτσι. Δύσκολο. Μάλιστα, αυτά με τα καλλιτεχνικά. Η Νάξος, το λέω σε όλους τους γνωστούς μου, συνεχίζει και βγάζει ηθοποιούς, ρε αδερφάκι. Τι πράγμα είναι αυτό, έτσι. Από Καμπανέλη και Ιάκωβο Ψαρά να ξεκινήσουμε κάτι μπριόλες και να ερχόμαστε στο Λευτέρι, στο Νίμελο, τον Νίμελο, τον Ανούρη, τον Γιώργο, το Γιάννη, τον Φραγκίσκο. Και τυχαία περαθείτες και οι τρεις, Γιώργη. Γιατί η Νάξος αγαπάει το θέατρο. Ο Γουσόπουλος. Εγώ αναφερόμουν στην πολιτική, Γιώργο. Και εγώ το ίδιο κάνω. Ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου. Ενώ χαίρομαι, το ξέρεις πόσο χαίρομαι, όταν βλέπω Ναξιώτες ταλαντούχους και προοδεύουνε μέσα σε αυτούς και εσύ. Αλλά από την άλλη με χαλάει αυτές οι μικροεστίες παραγωγής ψώνιων, όπου στείνονται εδώ στην Άξο διάφοροι σκηνοθέτες που προσπαθούν να μάθουν στα μικρά παιδιά ιδίως θέατρο. Και είναι ένα θέατρο του ποδαριού, του φαίνεστε. Και αποτέλεσμα είναι ότι αντί να παράγουμε, συνεχίσουμε να παράγουμε ταλέντα, αρχίζουμε και βγάζουμε ψώνια. Και ξέρεις εντάξει, πόσο, αυτό, ναι, αυτό πόσο είναι, βαρύ είναι αυτό. Είναι το να, ναι, το να χρησιμοποιείς, επειδή η τέχνη ούτως ή άλλως έχει ένα μαγικό ραβδί. Η τέχνη είναι δηλαδή, μιλάς καθέδρας, είσαι πάνω σε ένα σανίδι, έχει ένα κλησίασμα, από κάτω δεν μιλάει κανείς, παρακολουθεί κάτι, έχει τον κίνδυνο να... Έχει τον κίνδυνο να αναφωτιστεί και όλη η ματαιοδοξία σου και όλη η φιλοδοξία σου και όλο το. Ατάλαντο. Το ατάλαντο, εντάξει, δεν το ξέρω, αυτό θα κάνω. Ναι. Τέλος πάντων, είναι ένα μαγικό ραβδάκι, ρε παιδί μου. Εκείνη την ώρα μπαίνει από τα αυτικά, τη βγαίνει. Μπορεί και να μην βγει κιόλα. Να μείνει για πάντα μέσα, ε. Ακριβώς. Οπότε, εντάξει, έχεις μια ευθύνη εκεί πέρα να στηρίξεις το έργο. Το να στηρίζεις την εικόνα σου ή τον ναρκισισμό σου, ναι, είναι πρόβλημα αυτό. Τώρα δεν ξέρω βέβαια για ποια περίπτωση μιλάς. Τι μιλάς για μια περίπτωση η οποία έχει στηχτεί προσωπικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Η τέχνη θίγεται προσωπικά, φίλε. Εντάξει.
Και εγώ που υπερασπίζομαι την τέχνη πρέπει να αντιδράσω. Εντάξει, εντάξει, τώρα αυτά συμβαίνουν και σε ένα μικρό, μικρό τόπο σαν την Άξο. Αν μου πεις και ο κόλος της κατσίκας τέχνη κάνει αφού βγάζει ολοστρόγγυλες μπυρμπυλιές. Έτσι δεν λέμε στο νησί? Ψηφίσεις στις επόμενες εκλογές? Ναι, ναι. Ε, μήπως θες να κατέβεις μαζί μας? Αμέ, τον πάρουμε και αυτό μαζί. Ιδιαίτερα μετά τα νοικοδήμια, μετά τις νοικοδήμιες. Θα σε παρουσιάσω στην επόμενη φορά μετά τον Μπίκια. Αυτό. Αυτό. Μετά την νοικοδήμια φιέστα της νίκης του Νικηφόρου που σε κατέκαψε ο Μπίκιας με τα πυροτεχνήματά του. Ε, δεν μπορώ να μην εντυπωσιαστώ, κύριε Καβίσμου, για να σας ψηφίσω. Ε, συγκλονίστηκες, ε. Λοιπόν, είδες τι κάνω για πάρτι σου και άλλο στο συνδυασμό. Για πες το ποίημα σήμερα, το μενού τι έχει? Κάτσε να δούμε, θα ανοίξει. Θα μας τα κάνεις σαν εχθές. Πάμε. Όπως κάθε μέρα και σήμερα έχουμε τα ανεκδοτάκια μας από το μωροβουλίο που λες και εσύ, φίλε μας Γιώργο. Για να δούμε, γιατί εχθές δεν μας ανοίγει το μαυράδι. Και είσαι εκπομπή την ώρα που βγαίνεις, θέλεις να τα ανοίξεις. Αναγκαστικά. Το ίδιο εκείνη την ώρα πρέπει να ανοίξεις. Δύο σύζυγοι συζητούν. Έχασα τη γυναίκα μου. Κι εγώ. Πώς είναι η δικιά σου? Ψηλή, μελαχρινή, με μεγάλο στήθος και μίνι φούστα. Η δική σου πώς είναι? Χέστε η δικιά μου. Πάμε να ψάξουμε τη δικιά σου. Σεξιστέ και οι δύο. Σεξιστέ. Τίποτα πιο έκλεκτο. Πάω στο γυμναστήριο και κάθομαι στο ποδήλατο. Ώσπου έρχεται ο γυμναστής και μου λέει: γιατί δεν κάνεις πετάλι? Είμαι σαν η φόρα. Σε κάτι φόρα θα είναι και κατεβαίνει ο άνθρωπος. Σαν η φόρα πρέπει να κάνει παραπάνω. Πάει η δασκάλα στην τάξη να κάνει βιολογία. Σήμερα θα σας πω ότι καταγόμαστε από τον πίθηκο. Και ο τωτός, κυρία, τα οικογενειακά σας δεν μας ενδιαφέρουν. Σωστό. Σωστός. Του λέει η καθηγήτρια. Καλησπέρα. Αυτός είναι ο μόνος που δεν πάει στη δασκάλα Μήλο, αλλά μπανάνα, ε. Ναι, ναι. Καλησπέρα, λογιστής είμαι. Τι έγινε? Έκανες τη δήλωση? Ναι, αμέ. Και ετοιμάσου, φεύγεις για διακοπές. Για πού? Κορυδάλιους νήσους.
θα σας χαιρετήσω τώρα μετά τις διαφημίσεις. Αργυρίνη Προπονά. Και θα φύγεις? Ναι, φεύγω. Αυτό ήτανε. Πού θα πας, μπαρέ? Έχουμε θέματα δικηγορικής φύσης. Το έλεγα. Νομικής. Αυτό τώρα μπορεί να γίνει και είδηση. Θύμα. Πώς το λένε την υποκλοπή αυτή? Ψηφιακής υποκλοπής, να πούμε. Ναι. Ο γνωστός ηθοποιός Λευτέρης Ελευθερίου. Θα το ανεβάσω. Εντάξει, όχι. Όχι, λέει. Δεν ακούς εκπομπές έτσι. Δεν μ' ακούς το ράδιο. Καλά, δεν μπορούσες. Να γίνονται όλα θέμα, ρε παιδάκι μου. Καταρχάς μπορεί και να αποδειχτεί. Ρε, αυτό θα κάνω θέμα. Με βλέπεις να έχω βυζιά και ξανά μαλλιά, ρε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τότε πολύ τον φίλο μας τον Λευτεράκη. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πάλι. Χαρήκαμε πολύ και εμείς και όσοι σε άκουσαν, φαντάζομαι. Ναι, σήμερα ακόμα πιο πολλοί άλλοι έχουν στηθεί και περιμένανε. Στείλε ένα μήνυμα στο λαό σου. Τίποτα, να περνάμε καλά. Να. Τι να πω. Να πεις ότι ρούφιξες αέρα για να... Τίποτα, μπορεί να είμαστε όλοι καλά. Αυτό είναι το σημαντικότερο και... Πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε. Αμέ, αυτά, έτσι. Συμφωνώ. Λοιπόν, πάρ το πάνω σου εσύ. Ναι, πάω ακούσουμε το τραγουδάκι μας. Διαφημίσεις και σύγει το μπαράπ.